Πάμε για εξαψήφιες συμβολοσυρές με τα 10 ψηφία από το 0 έως το 9, οπότε μιλάμε για διατάξεις με επανάληψη, γνωστή κατηγορία προβλήματος οι συμβολοσυρές και να κάνουμε λίγο τις παύλες, μισό δευτερόλεπτο μόνο. Ο κουβάς μας λοιπόν εδώ έτσι, έχει μέσα του τα ψηφία από το 0 έως και το 9. Συνιστώ έντονα, το έχουμε πει αρκετές φορές όταν έχουμε διατάξεις με επανάληψη. Να κάνεις το εξής, να απλώνεις τις παύλες κάτω για να βλέπεις ακριβώς τι γίνεται, έτσι, γιατί γίνεται το γνωστό λάθος που μπερδεύουμε τις θέσεις με τα αντικείμενα. Οπότε λοιπόν στο πρώτο ερώτημα, έχω 6 παύλες κάτω και έχω 10 επιλογές για κάθε θέση, έτσι, άρα 10 επί 10 κτλ. Κτλ. Επί 10, 10 στην έκτη λοιπόν, διατάξεις με επανάληψη, το ερώτημα αυτό είναι σωστό. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Έχω ότι μόνο τα άρτια ψηφία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, άρα εδώ ο κουβάς πρέπει να έχει τους αρτίους αριθμούς, δηλαδή το 0, το 2, το 4, το 6 και το 8. Άρα έχω 5 επιλογές για κάθε θέση, άρα η λύση του είναι 5 επί 5 επί 5 κτλ. Κτλ. Είναι 5 εις την έκτη λοιπόν, ως διατάξεις πάντα χωρίς επανάληψη. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο ερώτημα είναι σωστό. Το πρώτο ερώτημα είναι λάθος. Το βλέπεις νομίζω, δεν έχεις αστοχίες σε εμένα. Πάμε στο επόμενο ερώτημα τώρα. Μας λέει ότι τα μόνα επιτρεπόμενα στοιχεία είναι το 3 και το 5. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα μόνα πράγματα τα οποία μπορεί να έχω πάνω στις παύλες μου είναι ο αριθμός 3 και ο αριθμός 5. Άρα λοιπόν το αντικείμενο μέσα του κουβά είναι 2. Συνεπώς έχω 2 επιλογές για κάθε θέση. 2 επί 2 επί 2 επί 2 λοιπόν. Συνεπώς οι λύσεις τους είναι 2 εις την έκτη και όχι αυτό το οποίο μας λέει. Λάθος το συγκεκριμένο ερώτημα. Και πάμε και στο τελευταίο ερώτημα, όπου μας ζητάει αν οι εξαψήφιες συμβολοσυρές, τις οποίες υπολογίσαμε και είναι 10 εις την έκτη, αν αυτό είναι ίσο με το συντελεστή αυτού του όρου σε αυτήν εδώ την παράσταση, σε αυτή εδώ την γεννήτρια συνάρτηση. Οπότε εδώ θα παίξει το πινακάκι, θα παίξει οι συνδυασμοί με επανάληψη. Συνεπώς, οι λύσεις είναι 6 και 6 μείον 1 ανά 6. Εντάξει, κάνουμε την κατάσταση των όρων και βγαίνει αυτό εδώ, άρα λοιπόν το ερώτημα είναι λάθος.